Γενικεύονται οι αντιδράσεις στο Ηράκλειο σχετικά με την απόφαση του Δήμου να επιβάλλει αύξηση στα δημοτικά τέλη. Η οικονομία δεν έχει επιστρέψει στην κανονικότητα για να δικαιολογούνται αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων στο Ηράκλειο, Χαράλαμπος Λεκάκης. Ουσιαστικά, οι επαγγελματοβιοτέχνες δηλώνουν αντίθετοι στην πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει σε αύξηση των δημοτικών τελών, είτε πρόκειται για ανταποδοτικά είτε για τα τραπεζοκαθίσματα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι θέσεις μας παραμένουν οι ίδιες. Σε οποιαδήποτε αύξηση υπάρχει, είτε στα δημοτικά τέλη, είτε στα τέλη τραπεζοκαθισμάτων, επιβαρύνει είτε τα νοικοκυριά είτε τους επαγγελματίες υπέρμετρα αυτή τη στιγμή και εν μέσω αυτής της λέλαπας της ακρίβειας που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και ειδικά τώρα, με μια ακρίβεια που καλπάζει εδώ σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις πρώτες ύλες. Άρα αυτό που μας βρίσκει τελείως διαφορετικός είναι ότι οποιαδήποτε αύξηση από την πλευρά τώρα της Δημοτικής Αρχής, έτσι ώστε να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, γιατί αυτή η αύξηση δυστυχώς δεν μπορεί να την επιβαρυνθούν ούτε οι επαγγελματίες αλλά ούτε και τα νοικοκυριά. Γιατί και οι επαγγελματίες, αν την επιβαρυνθούν, θα πρέπει να τη μετακυλήσουν στο τελικό προϊόντον, άρα θα την πληρώσει ο τελικός καταναλωτής, είτε έτσι είτε αλλιώς. Αντιθέτως, οι εμποροβιοτέχνες και οι επαγγελματίες ζητούν γενναία μείωση, καθώς θεωρούν ότι βρίσκονται σε δυσθεώρητο ύψος σε σχέση με άλλους δήμους της χώρας αναλόγου μεγέθους. Οι επαγγελματίες εκτιμούν πως η επιβάρυνση θα είναι της τάξης των 300 με 400 ευρώ κατ' ελάχιστο το μήνα για τα ακίνητα της βιοτεχνικής περιοχής στη Φοινικιά Μαλάδων. Εμείς είχαμε ζητήσει και τα προηγούμενα χρόνια από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή τα τέλη, τουλάχιστον στα επαγγελματικά ακίνητα και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου αλλά και στην περιοχή της Φοινικιάς Μαλάδων, να μειωθούν, γιατί είναι υπερβολικά υψηλά σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους δήμους ανά τη χώρα. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Τα τέλη, από ό,τι είδαμε και στην πρόταση που κάνει η Νέα Δημοτική Αρχή, παραμένουν τα ίδια σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα και η επιβάρυνση που θα κληθούν να πληρώσουν αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες είναι της τάξης από 300 με 400 ευρώ για τα ακίνητα που είναι στη βιοτεχνική περιοχή της Φοινικιάς Μαλάδων. Ο κύριος Λεκάκης θεωρεί πως θα πρέπει να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση για το θέμα αυτό μεταξύ εκπροσώπων των επιχειρήσεων και του Δήμου Ηρακλείου, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή. Θέλουμε να μας αποδείξει ακριβώς αντίθετο και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή αλλά και η ΝΗΝ, ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει οδοποιία, δεν υπάρχουν αποχετευτικό σύστημα. Επί της ουσίας δεν υπάρχει τίποτα παρά μόνο μια αποκοδημιδή απορριμμάτων οικιακών, που καταλαβαίνουμε ότι οι βιοτεχνίες δυστυχώς έχουν ελάχιστα οικιακά απορρίμματα. Ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός εξέθεσε τα δεδομένα, ωστόσο, κάνοντας λόγο για ένα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό μεν, με δαπάνες περί τα 23 εκατομμύρια ευρώ. Δεν παρέλειψε όμως να κρούσει το καμπανάκι εν ώψη σημαντικής μείωσης εσόδων που αναμένεται από το τέλος ακίνητης περιουσίας.